τίτλος. Ο πρωταθλητής του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου θα ανακυρισόταν ανάλογα με τα αποτελέσματα δύο αγώνων. Οι φίλοι του Απόλλωνα γέμισαν το τσίριο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της ομάδας τους. Η αγωνία όμως ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών του Απόλλωνα. Έπρεπε να νικήσουν. Ούτε η ισοπαλία τους έφθανε όπως πέρυσι. Χθες έπρεπε να νικήσουν πάση θυσία. Αυτή η αγωνία ήταν ακόμη πιο φανερή στο πρόσωπο του προπονητή. Ο κύριος Φέρνερ, ιδιαίτερα ανήσυχος και σκεφτικός, ήξερε πως δεν πρέπει να επαναληφθεί το περσινό πάθημα. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο κόσμος είχε κολλημένα τα αυτιά στα ραδιοφωνάκια. Η νίκη της ομάδας τους επί της ΕΠΑ ήταν αναμενόμενη, αυτό που ενδιέφερε όμως περισσότερο ήταν το αποτέλεσμα του Απόλλωνα. Οι παίκτες της Μεγάλης Κυρίας ήταν αισιόδοξοι για την έκβαση του δικού τους αγώνα. Η αγωνία τους ήταν για το τι γίνεται στο Τσίριο. Ακόμη πιο έκδηλη η αγωνία στο πρόσωπο του Ανδρέα Μουσκάλη. 7ο λεπτό. Ο Κόκκιτς κάνει τη σέντρα. Τελικός παραλήπτης ο Καστάνας με κεφαλιά κάνει το 1-0. Το 15 ήταν η σειρά του Γκετσπάγια. Έκανε το σου, την μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Μαυρί. Εικοστό λεπτό. Ο Καστάνας για τον Γκετσπάγια. Ξεφεύγει, χάνει την μπάλα. Ο Παναγιώτου ξαναπασάρει, η προσποίηση και το 3-0 με τον Γκετσπάγια και πάλι. Και στο 32, ο Κόκκιτς ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Τα γκολ πέφτουν βροχή, όμως η αγωνία για το τι γίνεται στο Τσίριο γίνεται όλο ένα και εντονότερη. Κάπου αλλού ο Φέρνερ δεν μπορεί να ησυχάσει. Παρακολουθεί τους παίκτες του και ζει μαζί τους την προσπάθειά τους. Ο Απόλλωνας πιέζει, χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την αιστεία του Χαρίτου. Και η Ομόνοια όμως απειλεί την αιστεία του Νικολάου. Ο Μαλέκος βρίσκει μια πολύ καλή ευκαιρία στο 17ο λεπτό. Ενθουσιασμός στους πράσινους για τη φάση που προηγήθηκε. Βουβαμάρα και αγωνία για τους φίλους του Απόλλωνα. Στο 30 ο Απόλλωνας ζητά πέναλτι σε αυτή τη φάση. Ο γιατρού ανατρέπει τον πίτα. Ο κύριος Παφίτης όμως λέει παίζεται. Και η Ομόνοια ζητά πέναλτι 13 λεπτά αργότερα, σε αυτή τη φάση, με πρωταγωνιστές τον Γιανγκουδάκη και τον Κιζιλασβίλη. Το 0-0 διατηρείται. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. Τι συμβουλές άραγε να δώσει ο Γερμανός στους παίκτες του? Και πόσα τσιγάρα να κάπνισε άραγε χθες ο Μουσκάλης. Θα παρέμενε το 0-0 στο Τσίριο. Και ξαφνικά ξέφρενε οι πανηγυρισμοί στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Γκολ σε αυτό το γήπεδο δεν μπήκε. Τι να γίνει άραγε? Στο Τσίριο πανηγυρίζουν οι Ομονιάτες. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κιζιλασβίλη πέτυχε γκολ. Ο Απόλλωνας πεισμώνει. Δεν έχει περιθώρια ούτε για ισοπαλία, πόσο μάλλον για ήττα. Ο Γιανγκουδάκης βρίσκει το δοκάρι, όμως καθαρά από θέση offside. Ένα λεπτό αργότερα ο Ιωάννου δεν πιάνει την κεφαλιά και ο Πίτας σουτάρει απελπιστικά out. Και έφτασε το 21ο λεπτό. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Πίτας έπιασε την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Γιανγκουδάκης με ανάποδο ψαλίδι βρίσκει τον Ιωάννου, ο οποίος με μια από τις γνωστές του κεφαλιές ισοφαρίζει.
Ο Ιωάννου παροτρύνει για περισσότερη υποστήριξη από τους φιλάθλους και την έχει. Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα στη Λάρνακα, ελαιό ραδιοφώνων, για άλλη μια φορά αγωνία και πάλι ανυπομονησία. Το 1-1 στο Τσίριο βολεύει ακόμη την ανόρθωση, όμως είναι πιο ρευστό. Και πάλι στο Τσίριο ο Απόλλωνας επιμένει. Στο 22ο λεπτό ζητά πέναλτι σε αυτό το θεατρινίστικο πέσιμο του Τσέποβιτς. Ο Ιωάννου μάλιστα αντικρίζει και την κίτρινη κάρτα. Μετά από 10 λεπτά περίπου, ο Γιανγκουδάκης δεν θα προλάβει την μπάλα. Και στο 38 του δεύτερου ημιχρόνου, ο Σπόλεριτς με το ανάποδο ψαλίδι δεν βρίσκει το στόχο. Ούτε και ο Ιωάννου με την κεφαλιά του στο 39. 5 λεπτά πριν τη λήξη, οι ελπίδες στο στρατόπεδο της Μεγάλης Κυρίας φουντώνουν. Το 1-1 στο Τσίριο διατηρείται. Ο Κόκιτς εκτελεί το πέναλτι που κέρδισε λίγο πριν και ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Ο αγώνας στη Λάρνακα τελειώνει. Κάποιοι βιάζονται να πανηγυρίσουν. Κάποιοι άλλοι όμως περιμένουν να ακούσουν από το ραδιόφωνο τα νέα. Ο αγώνας στο Τσίριο δεν έχει λήξει ακόμη. 87ο λεπτό, ο Σπόλεριτς εκτελεί το φάουλ και λυτρώνει τον Απόλλωνα και όλους τους φίλους του. Στο Τσίριο γίνεται χαμός. Η ομάδα της Λεμεσού αγκάλιασε ήδη τον τίτλο. Στη Λάρνακα όμως τα συναισθήματα είναι τελείως αντίθετα. Δεν μπορούν να το πιστέψουν πως χάθηκε ο τίτλος. Στο Τσίριο ο κύριος Παφίτης σφυρίζει τη λήξη. Ο Απόλλωνας είναι άξιος πρωταθλητής 1993-94. Και ο Φέρνερ επιτέλους λυτρώνεται. Μέσα στο γήπεδο σαν μπαίνει δε σε φωνές πανζουλισμό. Το κόπο κόσμος περιμένει με επακόλουθο σεισμό. Το κόπο κόσμος περιμένει με επακόλουθο σεισμό. Φωνές σεισμός απ' το κοάθλημα απ' όλων τρίλος και πρωτάθλημα. Φωνές σεισμός αυτό το αδελήμα απ' όλων τρίλος και πρωτάθλημα. Γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος, λέει μια παροιμία. Και αυτός ο οποίος γέλασε 2 λεπτά πριν το τέλος του πρωταθλήματος ήταν ο Απόλλωνας. Δράστης ο Μιλέγκος Πόλιαριτς, ο οποίος αυτή την ώρα δέχεται τα συγχαρητήρια των φίλων του Απόλλωνα όχι μόνο για τον γκολ το οποίο ισοδυναμούσε με ένα πρωτάθλημα, αλλά και τον γκολ στην προσωπική του ζωή, αφού πριν από λίγες ώρες παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του. Οι χαρές και τα πανηγύρια για το δεύτερο πρωτάθλημα των Γιανολεύκων της Λεμεσού στα 4 τελευταία χρόνια καλά κρατούν. Όμως καλά κράτησε και η αγωνία όλων για την τελική έκβαση του ποδοσφαιρικού μας μαραθωνίου.
Ο Απόλλωνας, ο οποίος καθιερώθηκε την τελευταία εξαετία σαν μια από τις νέες δυνάμεις της ποδοσφαιρικής μας ζωής, ήταν ευθύς εξ αρχής από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, μαζί με την Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια. Στην πέμπτη αγωνιστική, κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0 στο Μακάριο, πήρε κεφάλι στη βαθμολογία. Η κορυφή όμως φαίνεται ζαλίζει και αν δεν προσέξεις, πέφτεις. Έτσι, δύο αγωνιστικές αργότερα γνωρίζει για πρώτη φορά την Ήρθα στο Παραλίμνη από την τοπική ένωση με 3-0. Η νίκη όμως του Απόλλωνα με 2-0 στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ λειτουργήσε ευεργετικά για την συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία λίγο έλειψε να την αχθεί στον αέρα με δύο συνεχόμενες ήττες. Στην 10η αγωνιστική από την Ανόρθωση με 4-1 στο Αντώνης Παπαδόπουλος και στην 11η από τον Ολυμπιακό στο Τσίριο με 1-0. Αποτέλεσμα αυτών των στραβοπατημάτων ήταν η Ανόρθωση, η οποία πρόβαλε σαν το βασικό φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου να ξεφύγει 7 βαθμούς, 29 έναντι 22 του Απόλλωνα. Όμως η 11η αγωνιστική δεν ήταν το τέλος όπως αποδείχτηκε του Απόλλωνα, αλλά η αρχή μιας εντυπωσιακής αντεπίθεσης. Με το τέλος του πρώτου γύρου, η ομάδα του Ντίτερ Φέρνερ βλέπει την πλάτη της μεγάλης κυρίας. Η μεταξύ τους διαφορά μειώνεται στους 5 βαθμούς, Ανόρθωση 33 και πρωταθλήτρια χειμώνα, Απόλλωνας 28. Τα στραβοπατήματα της Ανόρθωσης στις αρχές του δευτέρου γύρου με 4 ισοπαλίες σε 5 αγώνες, σε συνδυασμό με τις 4 νίκες και μία ισοπαλία του Απόλλωνα την ίδια περίοδο, έφεραν τους Λεμεσανούς στην 18η αγωνιστική να αναπνέουν μόνοι τον αέρα της κορυφής, με 41 βαθμούς έναντι 40 της Ανόρθωσης. Η ισοπαλία 1-1 του Απόλλωνα στο Μακάριο με το ΑΠΟΕΛ έφερε στην 20η αγωνιστική το Βαροσιώτικο συγκρότημα μπροστά με 1 βαθμό, 46 έναντι 45 του Απόλλωνα. Η εναλλαγή των δύο ομάδων στην κορυφή ανέβασε την αγωνία στο κατακόρυφό της. Όλοι πλέον περίμεναν την αναμέτρηση της χρονιάς, η οποία θα έκρινε πάρα πολλά. Στην 22η αγωνιστική, ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ανόρθωση στην μάχη των μαχών. Η ομάδα της Λεμεσού κερδίζει με 2-0. Είναι η πρώτη ήττα της ομάδας του Ανδρέα Μουσκάλη και μοιραία όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια. Ο Απόλλωνας παίζει τώρα το δικό του σκοπό στα ψηλά, 2 βαθμούς μπροστά από τον άλλο μνηστήρα του τίτλου. Όμως η πορεία προς τον τίτλο έκρυβε ακόμα αρκετά εμπόδια και καρδιοχτύπια για τους απολλωνιστές. Στην 24η αγωνιστική με αντίπαλο την ΕΠΑ στο Τσίριο, η λύτρωση ήρθε 2 μόλις λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ όλοι άρχισαν να πιστεύουν ότι το 0-0 θα ήταν το τελικό σκορ. Η αποτυχία και η επιτυχία φαίνεται τελικά ότι είναι αδέρφια δίδυμα. Έτσι, στο παραδείο και στις καθυστερήσεις πανηγύρισαν έξαλα το τρίποντο και το 2-0. Μια αγωνιστική πριν το τέλος, τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονται στραμμένα στο δασάκι της Άχνας. Ο τοπικός εθνικός φιλοξενεί τον Απόλλωνα. Η ένταση αλλά και η βαθμολογική σημασία είναι μεγάλη για τους απολλωνιστές, αφού τις τελευταίες μέρες που προηγήθηκαν η φημολογία περί δωροδοκίας ποδοσφαιριστών του εθνικού προκειμένου να έχουν μειωμένη απόδοση οργιάζει. 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα το δασάκι καίγεται. Έστω και με αυτόν γκολ, ο Απόλλωνας φεύγει αλόβητος από το δασάκι και διατηρείται στην πρώτη θέση. Ο τίτλος θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική όπως και πέρσι έτσι και φέτος, με τους ίδιους πρωταγωνιστές αλλά με διαφορετικό σκηνικό. Απόλλωνας και Ομόνια σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο και κοσμοσυρωή στο Τσίριο. Νίκη τίτλου ζητάνε οι Λεμεσανοί κόντρα στους αδιάφορους βαθμολογικά τριφυλοφόρους. 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ο τίτλος βρίσκεται μεταξύ Λεμεσού και αμοχός του. Ένθεν και ένθεν βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Ο Μιλέγκος Πόλιαριτς με ένα απευθείας φάουλ σπάει καρδιές. Για τους μεν απολλωνιστές από χαρά, για τους δε ανορθωσιάτες από λύπη. Ο Απόλλωνας είναι πρωταθλητής Κύπρου 93-94 με μια αντεπίθεση διαρκείας στον δεύτερο γύρο όπου έμεινε αίτητος. 11 νίκες, 2 ισοπαλίες, μαζεύοντας συνολικά 35 βαθμούς στο δεύτερο ήμιση του πρωταθλήματος. Συνολικά, ο Απόλλωνας πέτυχε 20 νίκες, δέχτηκε 3 ήττες, ενώ έφερε και 3 ισοπαλίες. Πέτυχε 66 τέρματα, ενώ δέχτηκε 23. Η αργό του Γερμανού Ντίτερ Φέρνερ έφτασε πρώτη στην Κολκίδα και πήρε το χρυσό μαλλοδέρας.